Κύριε και κύριε, χαίρετε. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Μπλουχάη Σι 9. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο με τον Donald Τραμπ. Είδαμε ότι ορκίστηκε χθε. Μίλησε για την Αμερική. Είπε ότι οι Αμερικανοί πρέπει να ψωνίζουν τα δικά του, τα αμερικανικά προϊόντα. Πρώτα η Αμερική, έλεγε συνεχώ. Μίλησε για το προσφυγικό, για το Μεξικό. Ήταν μια αρκετά ε, δυνατή κατά του Αμερικανού ε, ομιλία. Βέβαια. Ε, υπήρχαν και οι πρώτε αντιδράσει. Και οι πρώτε αντιδράσει εννοείται ότι ήρθαν από, το, από, τη Γερμανία. Εκεί λοιπόν υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα, κυρίω από τη Χάντεσμπλα. Η Χάντεσμπλα δηλαδή αφιερώθηκε και σε σχέση με την Ελλάδα. Τι μπορεί να περιμένει η χώρα μα από την Προεδρία του Ντόναλτ Τραμπ και μίλησε για ομιχλώδει οικονομικέ και πολιτικέ συνέπειε. Η εφημερίδα γράφει ότι ο πρώτο Υπουργό Αλέξη βλέπει με δυσαρέσκεια την εποχή Τραμπ. Με τον Παρακομπάμα αλλά και του υπουργού του των Οικονομικών Τίμοθη Γκάιτνερ και Τζακλιού, η κυβέρνηση στην Αθήνα είχε υποστηρικτέ προσπάθειέ τη για ελάφρυνση του χρέου και κίνητρα για την ανάπτυξη. Από τον Τραμπ δεν αναμένεται κάτι τέτοιο. Όταν το ρώτησαν για την κρίση στην Ελλάδα, ο Τραμπ απάντησε στον τηλεοπτικό σταθμό Fox Αφήστε του Γερμανού να ασχοληθούν. Αρκετά προβλήματα έχουμε. Αλλά και το μέλλον τη Ευρωζώνη δεν χαλάει τον ύπνο του Τραμπ, μια και πιστεύει πω το ευρώ εισήχθη για να βλάψει τι ΗΠΑ. Η Handelsblatt εκτιμά πω η βεβαιότητα από την αλλαγή φρουρά στο Λευκοϊκό είναι δηλητήριο για την ελληνική οικονομία και αυτό γιατί ο Τραμπ είναι υπέρ ενό μαλακού δολαρίου που θα ευνοήσει τι εξαγωγέ. Αυτό όμω θα μπορούσε να προκαλέσει δυσκολίε στην Ελλάδα, διότι η χώρα επωφελήθηκε στα χρόνια τη κρίση από ένα μαλακό ευρώ. Βοήθησε τι ελληνικέ εξαγωγέ και έκανε ελκυστικέ τι διακοπέ στην Ελλάδα για του Αμερικανού τουρίστε. Και η εφημερίδα καταλήγει. Εξίσου ο Μιχλώδη, με τι οικονομικέ συνέπειε από την νίκη Τραμπ για την Ελλάδα, είναι και οι συνέπειε στην εξωτερική πολιτική. Από την ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ, όπω προωθεί ο σύμβουλο για θέματα ασφάλεια Μάικ δεν θα ο Πάνος Καμένος έσπευσε πάντως να συγχαρεί τον δράμα στο Twitter... Ο κύριο Καμένο στηρίζει τι ελπίδε του στο σημαντικό ρόλο του Γιώργου Παπαδόπουλου, συμβούλου του Τραμπ για θέματα εξωτερική πολιτική και γιου Ελλήνων μεταναστών. Ο νέο λαϊκό στάρ είναι ένα συντηρητικό. Είναι ο τίτλο του δημοσιεύματο στην ηλεκτρονική έκδοση τη Welt. Η οποία αναφέρεται στον κ. Μητσοτάκη και σημειώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταποντίζεται στι δημοσκοπήσει από τότε που ο κ. Μητσοτάκη ηγείται τη συντηρητική Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτε στην Ελλάδα επιστρέφουν στην πεπατημένη. Στην πραγματικότητα ήταν ένα outsider όταν η Νέα Δημοκρατία αναζητούσε καινούριο πρόστιο. Έδρο. Ο 48χρονο κ. Μητσοτάκη άσκησε δρυμία κριτική στη μέχρι σήμερα πολιτική Νέα Δημοκρατία. Κέρδισε ευνηδιαστικά και έγινε αμέσω αγαπημένο του λαού. Πάει ένα χρόνο από τότε και κερδίζει συνεχώ η Νέα Δημοκρατία στι δημοσκοπήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν γινόταν αύριο εκλογέ. Θα έπαιρνε την απόλυτη πλειοψηφία με 156 έδρε και ο ΣΥΡΙΖΑ μόνον 52. Τέλο, η Σουτγκάρντε αναφέρει στο άρθρο τη, στην ηλεκτρονική τη σελίδα, ότι ο Έλληνα Πρωθυπουργό χρειάζεται πηγόντω επιτυχίε. Και με αυτό εννοεί το κλείσιμο τη αξιολόγηση. Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο κ. Τσίπρα βρίσκεται όλο και περισσότερο υπό μεγάλη πίεση. Με αφορμή τι καταστροφικέ δημοσκοπήσει, χρειάζεται πηγόντω μια επιτυχία. Ένα γρήγορο κλείσιμο τη αξιολόγηση θα ενίσχυε τον Τσίπρα, αλλά κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται τον Ιούλιο, το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να συγκεντρώσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ για την αποπληρωμή των χρεών. Εάν μέχρι τότε δεν δε δοθεί εκ νέου βοήθεια, το φάντασμα τη χρεοκοπία θα επιστρέψει. Ο Σόιμπλε πάντω με τη σκληρή πολιτική του ποντάρει πολύ ψηλά. Διότι εάν η Ελλάδα πραγματικά χρεοκοπήσει, θα χαθεί όλη μέχρι σήμερα βοήθεια, η οποία είναι 248 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από αυτά τα 70 δισεκατομμύρια βαρύνουν τη Γερμανία. Μάλιστα, στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλησπέρισω τον κύριο Νίκο Λαγκομιτζή, δικηγόρο. Κύριε Λαγκομιτζή, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σε εσάς και στου τηλεθεατέ και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, βέβαια. Να. Λοιπόν, ορκίστηκε ο Ομπάμα. Θέλω να μου πείτε ε, τι προσμένει η χώρα μα. Δηλαδή, επειδή είναι αρκετοί Έλληνε γύρω του, περιμένουμε αν το φυλάξει γίνει κάτι να μπορούμε να χτυπήσουμε εύκολα την πόρτα. Κοιτάξτε, ε, υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι επισήμως δεν παρέστηκε κανείς από την ελληνική κυβέρνηση στην ορκομοσία του Τραμπ. Ε, ε, ο ε, κύριος ο Καμένος. Ο κύριος Καμένος, ο οποίος στην ουσία πήγε κατά κάποιο τρόπο λίγο ξόφαλτσα από ό,τι διαπιστώσαμε και από το Δελτίο, τύπου που βγάλανε από το Λευκό οίκο. Ε, στη συνέχεια υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά την προηγούμενη Για τον κατάσταση Με τον κύριο Παπά, λέτε. Ακριβώ. Αυτό θα το, πούμε, θα το, ναι, θα το πω ναι. σε επόμενο στάδιο. Ναι. Στην προεκλογική περίοδο είναι σαφέ ότι ο, η ελληνική κυβέρνηση υποστήριζε τον Ομπάμα. Ε, σε τρίτο επίπεδο είναι η υπόθεση του κυρίου Παπά, ο οποίο ε, παρέστησε μια εκδήλωση που είχαν κάνει οι ομογενεί προ τιμή του προσωπάρχου, που είναι και το θετικό τη υπόθεση. Ε, όπου και εκεί όμω στην ουσία φάνηκαν ότι πήγαν απρόσκλητοι. Ε, γενικά έχουμε φάει λίγο πάγο, μου φαίνεται, στην αρχή όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Ε, από την άλλη άποψη όμω, όπω είπαμε και πριν, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε το γεγονό ότι υπάρχει μια ελπίδα σχετικά με την ύπαρξη του προσωπάρχου, ο οποίο είναι γνωστό ελληνική καταγωγή και μάλιστα ανέφερε και την Κωνσταντινούπολη με τη σωστή ονομασία. Σε μια πρόσφατη ομιλία του, που παρακολούθησα. Και επίση ότι το επιτελείο του αποτελείται από ανθρώπου οι οποίοι πλέον είναι πιο πολύ τη αγορά άνθρωποι και όχι τόσο λομπίστε. Βλέπουμε τι πρώτε δηλώσει του Τραμπ, ο οποίο φυσικά προσπαθεί να περιοριστεί στα ζητήματα που αφορούν την Αμερική. Δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει τι σχέσει του Δουνουτού με την Ευρώπη όσον αφορά το ελληνικό πρόγραμμα κατά συνέπεια. Ε, εκτιμώ πάντω ότι σίγουρα ξεκινάμε σε αχαρτογράφητα νερά. Από την άλλη άποψη, όμω, δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονό ότι ε, επί τη προηγούμενη καταστάσεω, επί τη διακυβέρνηση Ομπάμα, ε, δεν, είχαν, δεν είχαμε πέρασει και πολύ καλά. Ε, θυμόμαστε την εξαγωγή τη κρίση χρέου στην Ευρώπη, η οποία τελικά επηρέασε την Ελλάδα ω τον πιο αδύναμο κρίκο τη Ευρωζώνη. Ε, θυμόμαστε τι ε, διαδικασίε με το ISIS που ξεκινήσανε ε, όλε αυτέ οι διαδικασίε επί διακυβερνήσεω Ομπάμα και ότι με ό,τι έφερε αυτό ο προσφυγικό, ο κτλ. Ε, κατά συνέπεια, εκτιμώ ότι ίσω ε, μεσοπρόθεσμα τα ζητήματα θα είναι καλύτερα ε, όσον αφορά την Ελλάδα από τη διακυβέρνηση του Τραμπ. Μένει φυσικά ε, να δούμε και ποια θα είναι και η χειρισμή που θα κάνει και η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ έχω πίστη στον κύριο Κοντιά Θεωρώ ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει τη δυνατότητα να. Είναι Ακριβώ να διαχειριστεί κάποια πράγματα. Ε, τυχάνει και τι αναγνώριση και από άλλε πολιτικέ δυνάμει, με μονομένα πρόσωπα μάλλον από, από άλλε πολιτικέ δυνάμει. Επομένω, εκτιμώ ότι έχω πίστη στον Κοντζιά ότι θα μπορέσει τουλάχιστον σε κάποια πράγματα να κάνει του κατάλληλου χειρισμού. Στου υπολείπου, να είμαι ειλικρινή, όχι τόσο. Το στίγμα πάντω ο Τραμπ θα το δώσει, αν δεν κάνω λάθο, 12 Φεβρουαρίου. Εκεί θα μιλήσει στο Καπιτόλιο. Εκεί ουσιαστικά θα ανοίξει και τα χαρτιά του. Απλά, επειδή παρακολουθήσαμε όλη την ομιλία του χθε, θα ήθελα να δώσω ένα στίγμα. Η οικονομία από τη σταθερότητα στην ανάπτυξη. Ε, επέμεινε ιδιαίτερα στο γεγονό η χώρα να έχει ελάχιστε απώλειε, τουλάχιστον και από την παγκόσμια κρίση που υπάρχει. Να μην διώκεται με ευκολία επιχειρηματικότητα από τον νόμο. Η καταπολέμηση τη διαφθορά δεν είναι θέαμα. Η επιστήμη και η υψηλή τεχνολογία είναι ζήτημα εθνική ασφάλεια. Ασφάλεια και δυνατότητα ανάπτυξη όχι μόνο για του εκλεκτού, αλλά για όλε τι χώρε και του ε, λαού. Και ξέρετε τι διαβάζω, Να. Επειδή το άκουσα και χθε από τον Τραμπ, τουλάχιστον μέσα στι άκρε. Αυτή είναι η ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ακριβώ. Ε, είναι γνωστή η φιλολογία ή η παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί. Η παραφιλολογία, ναι. Ναι, Μεταξύ... ότι υπάρχουν σχέσει μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν. Το ζήτημα είναι ότι από αυτά τα οποία μόλι αναγνώσατε, τι σχέση έχει με την Ελλάδα, Δηλαδή στην Ελλάδα ευνοείται η επιχειρηματικότητα. Όχι, ε, <laughs> καμία Ελλάδα... σχέση. Μπράβο. Απλά με όλη αυτή την παραφιλολογία ναι. που έχει αναπτυχθεί, ότι κάπου ίσω να ταιριάζουν τα ταχνότα του ω το έννοια κράτου έθνου. Σε, αυτό, αυτό σίγουρα ταιριάζουν και ούτω ή άλλω αυτή η στροφή προ προς την έννοια των εθνών κρατών υπάρχει τα τελευταία χρόνια ήδη στην Ευρώπη πολύ έντονα. Ε, και εκτιμώ ότι και με τη μεγαλύτερη, πιο, πιο προβεβλημένη διαδικασία, η διαδικασία του Brexit που υπήρξε τι προάλλε. Ε, εκτιμώ ότι ε, θα υπάρξει μια, ε, ένα ξαναμοίρασμα της τράπουλας και σε διεθνές επίπεδο. Το ζήτημα είναι κατά πόσο όλα αυτά θα ευνοήσουν εμά. Εμεί πρέπει να κοιτάξουμε να ισχυροποιήσουμε την οικονομία μα, να απελευθερώσουμε δυνάμει, να σταματήσει αυτή η διαδικασία που βιώνει η Ελλάδα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά τα τελευταία, με την υπερφορολόγηση, με τη ε, με μεγέθυνση του δημοσίου, με την αδυναμία να μπορέσει ο κάθε επιχειρηματία και ο κάθε απλό άνθρωπο να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να εργαστεί ελεύθερα, Αυτά τα ζητήματα πρέπει να ξεπεράσουν, να ξεπεράσουν Πρέπει να ξεπεράσουμε τι αριστερέ ιδεοληψίες και να δούμε πλέον την πραγματικότητα. Θεωρώ ότι ο Τραμπ θα μα δείξει τον δρόμο σε αυτό. Να δούμε λοιπόν τι λένε και στα δύο άρθρα. Τόσο ο Πρωθυπουργό, όσο και ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, να ξεκινήσουμε στον Economist. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσίπρα, που αναφέρθηκε ε, στα κρίσιμα θέματα, προσφυγικό και κυπριακό. Και βέβαια έκανε λόγο για την ε, πορεία ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία. Σε ποιο μονοπάτι πλέον βαδίζει. Και μάλιστα είπε ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσει που θα διασφαλίζουν το μέλλον τη Ευρώπη. Να δούμε το ρεπορτάζ για να επανέλθουμε. Ο Πρωθυπουργός Αλέξ Τσίπρα, σε άρθρο του στην ετήσια έκδοση του Economist, ο Κόσμος του 2017, και υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα παράγοντας σταθερότητα, συνεργασίας και ανάπτυξης» τονίζει ότι μπορούμε βάσιμα να ισχυριστούμε ότι έχουν τεθεί βάσεις για τη ριζική μεταστροφή του οικονομικού προσανατολισμού της χώρας από ένα κρατικό δίαιτο μοντέλο σε τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας, σε ένα σύγχρονο εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο που δίνει έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την καινοτομία. Διαρκή στόχο μα είναι η ανάπτυξη να μεταφραστεί σε θέσει απασχόληση και η αναφορά όλου του Έλληνε πολίτε οι οποίοι έχουν βιώσει τι συνέπειε τη κρίση. Ο κύριο Τσίπρα, αποτιμώντα εξελίξει του 2016 και εστιάζοντα σε γεγονότα όπω το βρετανικό και ιταλικό δημοψήφισμα και το αποτέλεσμα των εκλογών στι ΗΠΑ, η δυναμική των οποίων διαμορφώνει μια νέα συνθήκη, επισημαίνει την κοινή βάση των εξελίξεων του 2016 σε πολιτικό επίπεδο πέραν του βαθμού αυτονομία και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει κάθε γεγονό, η οποία συνίσταται στην εντυνόμενη ανησυχία. Έω και δυσανεξία των κοινωνιών απέναντι στην αδυναμία των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων να δώσουν οριστικά και με τόλμη την όθηση που απαιτείται για το ξεπέρασμα τη οικονομική κρίση. Σημειώνει δε ότι αυτή η αδυναμία δημιουργεί τριγμού στι δυτικέ και όχι μόνο κοινωνίε, σε τέτοιο βαθμό που οδηγεί στην επανεμφάνιση στη δημόσια σφαίρα πολιτικών δυνάμεων και ιδεολογικών σχημάτων που αμφισβητούν ευθέω πανανθρώπινε αξίε όπω η δημοκρατία, η ελευθερία, τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, η ισότητα. Ω Πρωθυπουργό μια Ευρωπαϊκή χώρα που έχει βιώσει τη στέρηση τέτοιων αξιών και δικαιωμάτων για αρκετά χρόνια τον περασμένο αιώνα, εκτιμώ ότι επήγει ανάγκη να δράσουμε και θα πάρουμε τολμηρέ αποφάσει που θα διασφαλίζουν την ευημερία και την κοινωνική συνοχή, που θα διασφαλίζουν την Ευρώπη και το μέλλον τη, αναφέρει ο κ. Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργό θα άνθρωπο επισημαίνει το, το κρίσιμο σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται η Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει στο εσωτερικό τη κρίση ασφάλεια, προσφυγική κρίση και οικονομική. Υπογραμμίζοντα τον κομβικό ρόλο τη Ελλάδα σε εξελίξει, ο Πρωθυπουργό αναφέρεται στην εξαιρετικά ευαίσθητη και ταυτοχώμω εξόχω σημαντική γεωγραφική θέση τη χώρα μα, αλλά και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει αυτή αναφορικά με την ασφάλεια και την σταθερότητα τη ευρύτερη περιοχή, αλλά και ολόκληρη τη Ευρώπη. Καταρχήν με τη στάση πόδιγμα αλληλεγγύη και ανθρωπιά που κρατά στο προσφυγικό ζήτημα. Ο κ. Τσίπρα προσθέτει ταυτόχρονα την αναγκαιότητα λήψη άμεσα γενναίων αποφάσεων που θα εξομαλύνουν την κατάσταση και θα επιταχύνουν τη μετεγκατάσταση προσφύγων στι χώρε που επιθυμούν να μεταφερθούν και θα άρουν τον προσβλητικό για την ευρωπαϊκή παράδοση παραλογισμό των κλειστών συνόρων. Αναφερόμενο πάντα στη σταθερότητα τη περιοχή, ο Πρωθυπουργό τονίζει τον κρίσιμο ρόλο του Κυπριακού ζητήματο και υπογραμμίζει ότι οι άξονε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση δεν μπορούν παρά να είναι ο σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο και στην ιδιότητα τη Κύπρου ω μέλου Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και η άρση του αναχρονιστικού συστήματο των εγγύσεων. Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, ο κ. Τσίπρα επισημαίνει ότι η χώρα βρίσκεται στο μέσο μια σταθερή πορεία ανάκαμψη και υπέρβαση οικονομική κρίση. Με υπερκάλυψη για δεύτερη συνεχή χρονιά από το 2016 και με αναμενόμενα ανάλογα αποτελέσματα τα επόμενα δύο έτη των συμφωνηθέντων με του πιστωτέ δημοσιονομικών στόχων ενώ το 2017 θα είναι έτος ανάπτυξης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίζει το ύψος της στο 2,7% και το 2018 στο 3,1%. Ο Πρωθυπουργό αναφέρει ότι το 2016 έκλεισε με αύξηση 3,3% των επενδύσεων, με το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο αυτές να έχουν άνοδο άνω του 10%. Ενώ το 2017 αναμένεται να αυξηθούν κατά 9,1%. Παράλληλα, αν και η ανεργία παραμένει σε ψηλά επίπεδα, εν έχει μειωθεί σχεδόν κατά 4% επί των ημερών τη σημερινή κυβέρνηση. Σημαίνει ακόμα την ολοκλήρωση μέχρι την ερχόμενη άνοιξη των στρατηγικών έργων υποδομών στα δίκτυα και τι μεταφορέ που θα επιτρέψουν στη χώρα να καταστεί κύριο ενεργειακό παίκτη στην ευρύτερη περιοχή τη Νότιο-Ανατολική Μεσογείου. Από το άρθρο του κ. Τσίπρα δεν απουσιάζει η αναφορά στο βασικότερο αναπτυξιακό πλεονέκτημα τη χώρα και το κλειδί για την επόμενη μέρα, που είναι το μορφωμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που περιλαμβάνει χιλιάδε νέου επιστήμονε. Στόχο μα είναι η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική στη νέα οικονομία τη γνώση και όχι να δομεί την οικονομία τη στη βάση παροχημένων παραγωγικών προτύπων που βασίζονται στην ανταγωνιστική υποτίμηση και του χαμηλού μισθού, τονίζει ο Πρωθυπουργό. Ο κ. Τσίπρα, στον επίλογο του άρθρου του, υπογραμμίζει ότι το 2016 αφήνει ανοιχτά ερωτήματα. Οι απαντήσει μένουν να δοθούν τη χρονιά που μα έρχεται. Απαντήσει που οφείλουν να έχουν στον πυρήνα του τη δημοκρατία, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ειρηνική συνύπαρξη. Διότι αυτέ είναι οι αξίε τη Ευρώπη που παραλάβαμε. Δεν θα επιτρέψουμε να αφήσουμε κάτι λιγότερο στα παιδιά μα. Αυτό είναι το διακύβευμα. Ο Κυριακό Μητσοτάκη επαναλαμβάνει το αίτημά του για εκλογέ. Μιλάει για πολιτική αλλαγή μέσα στο 2017, δηλαδή όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να βγει η χώρα από την κρίση. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, κάτι που η τωρινή κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει. Σε άφο του στην ετήσια έκδοση του Economy, στο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία τονίζει πω το 2017 θα είναι η 8η χρονιά των προγραμμάτων διάσωση Ελλάδα με τη χώρα να βρίσκεται ανέτεια στην εντατική. Υποστηριζόμενη σε όλε τι βασικέ λειτουργίε τη οικονομία τη, δίχω να έχει διαφύγει τον κίνδυνο μια σοβαρή υποτροπή. Όπω λέει, η παρατινόμενη ελληνική κρίση αποτελεί κατά κύριο λόγο μια αποτυχία του πολιτικού μα συστήματο και σε αυτή τη λογική μια πολιτική αλλαγή μπορεί να φέρει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, οι σημαντικέ θυσίε όλα αυτά τα χρόνια κινδυνεύουν να εξαϊλωθούν. Αν η πολιτική αλλαγή δεν επέλθει εγκαίρω, ενώ κάνει λόγο για την ανάγκη ενό τολμηρού προγράμματο μεταρρυθμίσεων που θα δημιουργήσει τι προποθέσει προσέλκυση επενδύσεων. Δημιουργία θέσεων εργασία και εισόδου τη χώρα σε έναν ενάρετο κύκλο βιώσιμη ανάπτυξη. Όπω αναφέρει, σήμερα η μεγάλη πλειοψηφία τη κοινωνία γνωρίζει τι πρέπει να γίνει στη χώρα, πώ θα πρέπει να προσαρμοστεί ο κρατικό μηχανισμό, να εξορθολογιστεί το θεσμικό πλαίσιο, να ενδυναμωθούν ανεξάρτητοι θεσμοί, να διευκολυνθεί το επιχειρήν και να επιταχυνθούν οι αποκρατικοποιήσει. Αυτή η παραδοχή ούτε ίσχυε, ούτε ήταν πλειοψηφική μέχρι πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα. Σήμερα όμω αποδεδειγμένα είναι. Οι κυβερνήσει κρίση μέχρι το 2015 κατανοούσαν την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων, αλλά έβρισκαν αντίσταση στου πολίτε και τι οργανωμένε ομάδε πίεση. Αυτή ήταν η βασικότερη ίσω αιτία τη βραδίτητα στη λήψη και πλήρη εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων, που είχε ω συνέπεια την επιμήκυνση και την επίταση τη κρίση. Τονίζει ο κ. Μητσοτάκη, κατηγορώντα το ΣΥΡΙΖΑ πω όχι μόνο απέτυχε παραγωγό, αλλά και πω ανέδειξε ακόμη πιο επιτακτικά τον μονόδρομο των ριζικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη χώρα. Με το σκληρότερο τρόπο που επιβλήθηκε από το αχρία στο τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, ο ελληνικό λαό κατανόησε έστω και αργά ότι δεν υπάρχουν εύκολε παρακαμπτήριοι. Τονίζει επισημένοντα πω αν και η πλειοψηφία του λαού έχει απομυθοποιήσει το λαϊκισμό και είναι έτοιμη να υποστηρίξει ένα τολμηρό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, η πολιτική ηγεσία τη χώρα αδυνατεί είτε για λόγου ειδοληψία είτε από έλλειψη ικανότητα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στην ανάπτυξη. Γι' αυτό η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία προπόθεση για την έξοδο τη χώρα από την κρίση, σημειώνει λέγοντα πω χρειάζεται μια τολμηρή Υκανή μεταρρυθμιστική κυβέρνηση που θα υλοποιήσει με συνέπεια αυτό το πρόγραμμα για το οποίο για πρώτη φορά από το 2010 είναι έτοιμο ο ελληνικό λαό. Είναι επόμενο ότι όσο πιο σύντομα συντελεστεί η πολιτική αλλαγή, τόσο πιο σύντομα θα υλοποιηθεί το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα τη χώρα. Όμω ο χρόνο δεν είναι με το μέρο μα. Αντίθετα, κάθε μέρα που περνά, ω έχει προσθέτει βάρη και απομακρύνει ευκαιρίε, γράφει στο άρθρο του κ. Μητσοτάκη, ο οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσει. Έχουμε ήδη διανύσει τη μισή διάρκεια του τρίτου προγράμματο διάσωση Ελλάδα. Μόλι τον περασμένο Οκτώβριο καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη αξιολόγηση. Και ακόμη δεν διαφαίνεται το χρονικό σημείο τη ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση. Δεν θα μπορούσαν οι ρυθμοί να είναι βραδύτεροι, τονίζει, εκφράζοντα την ανησυχία του για το μέλλον. Οι υποχρεώσει χώρα είναι δεδομένε και Δεν είναι Δεν είναι χρονικά μεταθέσιμε όρια για άλλη μια φορά εξαντλούνται και η κλεψίδρα αδειάζει απειλητικά. Παράλληλα, ευκαιρίε δεν περιμένουν. Μπορεί να διασφαλίστηκαν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λίγοι ακόμη μήνε προκειμένου να καταφέρουμε να καρποθούμε τα ωφέλη τη ποσοτική χαλάρωση μέχρι το τέλο του 2017. Αλλά όσο καθυστερούμε, τόσο αναβάλουμε την ανάκαμψη τη οικονομία μα και ρισκάρουμε την απώλεια αυτού του καθοριστικού σημασία εργαλείου, τονίζω ο αρχηγό εξωματική αντιπολίτευση, προσθέτοντα πω μέσα στο 2017 θα έχει κρυθεί σε καθοριστικό βαθμό η μοίρα του τρίτου προγράμματο διάσωση χώρα μα. Η Νέα Δημοκρατία, που σήμερα είναι με μεγάλη διαφορά η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα, είναι έτοιμη να αναλάβει τι ευθύνε τη διακυβέρνηση τη χώρα. Είμαστε έτοιμοι να ελοποιήσουμε ένα τολμηρό, εμπροστοβαρέ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Που σε συνδυασμό με ένα δραστικό εξορθολογισμό τη φορολογία θα οδηγήσει την Ελλάδα στην οριστική έξοδο από την κρίση και στη βιώσιμη δυναμική ανάπτυξη. Μπορούμε έτσι να απελευθερώσουμε τη συμπιεσμένη δυναμική τη ελληνική οικονομία και να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα ενάρετο κύκλο που θα επιβραβεύει τι θυσίε των Ελλήνων πολιτών και θα δικαιώνει τη συμπαράσταση των εταίρων μα. Καταλήγει στο άρθρο του ο κ. Μητσοτάκη. Αυτά λοιπόν ήταν τα δύο άρθρα. Από τη μία, ότι πήγε καλά το 2016, ότι είχαμε. Τουλάχιστον, πώς λέει και απλά η κυβέρνηση, μαζέψαμε χρήμα στο Κορβανά. Από την άλλη, ακούσαμε για άλλη μια φορά τον κύριο Κυρία Κομιντσοτάκη και τον κύριο να ζητά εκλογέ και γρήγορα αλλαγή κοιτάλη. Ε, εντάξει, η αντιπολίτευση είναι δημοσκοπικά μπροστά. Είναι λογικό να ζητά εκλογές. Το ζήτημα είναι όμως με τι πρόγραμμα. Ε, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά πώ θα κυβερνήσει τον τόπο η Νέα Δημοκρατία εφόσον πιθανότατα αναλάβει την εξουσία είτε φέτος θα γίνουν είτε στο αμέσως προ επόμενο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή διαπιστώνουμε ότι ο κύριος Τσίπρας αδυνατεί στην ουσία να, να, κυβερνήσει, δηλαδή είναι καθόλου υποταγμένο στο Διευθυντήριο των Βρυξελών και αναμένει εντολές, αναμένει να τελειώσει η αξιολόγηση ώστε να μπορέσει τέλο πάντων και αυτός κάτι να δείξει στο εχώριο τέλο πάνω κοινό, ότι να και εγώ κάτι έκανα. Δυστυχώ είναι, είναι, είναι κρίμα γιατί αυτόν τον τόπο, τον πανέμορφο τόπο, τον κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι ε, τον διοικούν άνθρωποι ή θέλουν να τον διοικήσουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτό ε, πραγματικότητα. Ψηφισμένοι. Ψηφισμένοι εννοείται και αυτό είναι και ευθύνη του ελληνικού λαού, Έτσι. ο οποίο ε, ενώ κατά καιρού σου δίνονται επιλογέ, έστω και μέσα από τα κόμματα αυτά. είναι είναι, υπάρχουν και τα πρόσωπα. Υπάρχουν δηλαδή πρόσωπα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα, οι οποίοι είναι σοβαροί. Αλλά δυστυχώ ο ελληνικός ναός σε μεγάλο βαθμό επιμένει να ψηφίζει ανθρώπου οι οποίοι είναι από την τηλεόραση, ξέρω εγώ, από από τον αθλητικό χώρο, το αθλητικό χώρο, από τον καλλιτεχνικό χώρο. Και... Το χώρο. Ακριβώ. Λοιπόν, τα οποία ε, δεν δημιουργούν τα εχέγγυα ότι ο άνθρωπο αυτό μπορεί και να διοικήσει σωστά και δεν σημαίνει ότι ξέρει και τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι εδώ, είναι γνωστά. Είναι το γεγονό ότι ο κόσμο δεν έχει χρήματα, το γεγονό ότι τα χρέη τρέχουν, έχουν αυξηθεί τα χρέη ε, προ ε, το δημόσιο πάρα πολύ και, και τη φετινή χρονιά και συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι ασφαλιστικέ φορέ, όλα αυτά. Με αυτά, ποιο ασχοληθεί επιτέλου και ποιο θα ασχοληθεί και με το ζήτημα τη ανεργία, που αυτή τη στιγμή έχουμε 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Ε, νέους ανθρώπους ως επιτοπλίστων οι οποίοι είναι παρκαρισμένοι σε μια άκρη τη ε, κοινωνική, να το πούμε έτσι. Χτισμένοι την πόρτα του. Μπράβο. Λοιπόν, ε, δεν μπορούν να μπουν στην αγορά εργασία. Ε, ε, μπορεί και να μην επιθυμούν κάποιοι από αυτού, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα νοοτροπία. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με το δημογραφικό, όπου έχουμε και μετατραπεί σε μια κοινωνία γερόντων. Δηλαδή, η δικιά μα γενιά, κύριε Καπερναράκο, θα πάρει σύνταξη μετά τα 70. Λοιπόν, και αν θα πάρει και τι θα πάρει. Και κανεί δεν ασχολείται. Ακριβώ. Έστω λοιπόν... και με τι ασφαλιστικέ εισφορέ που προαναφέρατε. Ε, Έχουμε ακούσει κάτι ναι, ναι, ναι. για το δημογραφικό πολλά χρόνια. Τίπο, πριν. Α, ακριβώς. Λοιπόν, από την εποχή της ναι. ε, πετραλιά και του ναι. καραδιαφέρι, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, mm -hmm. Επομένως, σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία θα πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε κάποια πράγματα κάτω και να συζητήσουμε για τα μεγάλα εθνικά θέματα. Εγώ είμαι υπέρμαχος των, ε, της άποψης ότι να υπάρξουν συγκλήσεις και να υπάρξουν θεματικές συγκλήσεις, δηλαδή επί ζητημάτων, και να αποφασίσουν ε, οι πολιτικοί μα να διοικήσουν αυτό το τόπο ε, μαζί με το λαό και δίνοντα και μια προοπτική για το πότε προβλέπουμε ότι θα φύγουμε από την κρίση. Είμαστε ήδη στον 7ο-8ο χρόνο ε, τη ύφεση και, και των μνημονίων. Λοιπόν, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, πλέον ο κόσμο έχει και απογοητεύεται. Έχω μπροστά εδώ την ε, δημοσκόπηση σήμερα τη Άλκο για τα παραπολιτικά. Να πούμε έτσι για yeah. πληροφοριακά ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8. Και στο 17,8% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμω, επειδή. Θέλω την άποψή σα. Ναι. Λέει το 35% θέλει πρόορε εκλογέ. Ναι. Και το 34% οικουμενική κυβέρνηση. Ποια από τα δύο θα διαλέγατε, Προσωπικά είμαι στο 34%. Στην οικουμενική κυβέρνηση. Ναι. Στην οικουμενική κυβέρνηση, αλλά υπό με μια γραμμή. Με μία γραμμή. Και κυρίω με προγραμματική συμφωνία θεματική και με μια προοπτική του τι μελιγενέστε. γενέστε. Δηλαδή, να δώσουμε στον κόσμο μια προοπτική. Να πούμε ότι παιδιά θα ζοριστούμε για 4-5 χρόνια ακόμα σε κάποια ζητήματα, αλλά. Μετά θα έχουμε ξεμπερδέψει. Δεν εννοείται πω δεν θα ξαναγυρίσουμε στι εποχέ του άκρα του καταναλωτισμού που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τι ζητάει ο πολίτη: Να έχει σχολεία, να έχει υγεία, να έχει μια αξιοπρεπή ασφάλιση και ένα αξιοπρεπό μισθό να μπορεί να ρυθμίζει τα. Οι, τα Οι προγραμματικέ όμω που έχουν συμφωνηθεί το, τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, δεν τις βλέπουμε καλό μάτι ο κόσμος, δηλαδή θυμάμαι από το επίδομα ενέργειας που είχε συμφωνηθεί μέχρι και χάραξια ως. Να ε, θυμηθούμε λίγο. Ε, βέβαια. Γιατί δυστυχώ, ξέρετε, σε όλα υπάρχει ο κρίσιμο χρόνο. Αν ο κρίσιμο χρόνο παρέλθει, αν δεν εκμεταλλευτεί κάποιε συγκυρίε, κάποια γεγονότα, δηλαδή αυτή τη στιγμή, αναφερόμενο και στα προηγούμενα θέματα τα γεωπολιτικά, αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει σοβαρά προβλήματα. Είναι σαφέ αυτό. Είναι λοιπόν η ευκαιρία μα να θέσουμε κάποια θέματα στο τραπέζι. Αλλά όταν έχουμε μια οικονομία ασθενή, όταν ζούμε με τα δανεικά, όταν δεν έχουμε παραγωγική βάση, όταν δεν έχουμε ένα ισχυρό πολιτικό προσωπικό να βγει μπροστά και να πει πέντε πράγματα έτσι όπω πρέπει να τα πει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν. Ε, Έχουμε εμεί τα, θέ, τα θέματα μα. Γι' αυτό πρέπει να, να μαζέψουμε πρώτο το μαγαζί μα. Και επειδή προφανώ ένα κόμμα δεν μπορεί, ούτε δύο μπορούν. Λοιπόν, να μαζέψουμε προσωπικότητε από τα κόμματα αυτά. Τώρα, ποιο θα πάρει την πρωτοβουλία, δεν γνωρίζω. Στο πρώτο δημοκρατία θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι κρίμα και άδικο για αυτό τον τόπο να βιώνει αυτή την ταλαιπωρία. Μια τελευταία ερώτηση πριν σα αποχαιρετήσω. Α, ε, ακούγεται ότι μέσα στην επιστολή του κ. Τσακαλώτου προ θεσμού για να επιστρέψουν στην Αθήνα από 8.500 που είναι τώρα το αφορολόγητο, ίσω ακούγεται ακόμα και 3.000. Εντάξει, και λέει ο κόσμο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι, αυτά είναι πρωτοφανή πράγμα και είναι δείγματα τη οικονομική κρίση. Δηλαδή ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να συζητάμε για φορολόγητο 4.500 ευρώ, πιθανότατα κάπου εκεί θα κάτσει η μπύλια από ό,τι εγώ βλέπω. Μπορεί να πάει και στα τρία. Ε, γιατί ακριβώ εκεί έχει φτάσει το επίπεδο του πλούσιου. Εντάξει, του, ανθρώπου μπορώ, μπορεί να έχει. Δηλαδή, ενδεικτικό. Δηλαδή, ναι, δηλαδή φτάσαμε στο σημείο με, με 280-270 ευρώ το μήνα, αν πάει στα τρία χιλιάρικα, επί 12 δηλαδή. Mm -hmm. Θα φτάσουμε λοιπόν στο σημείο να θεωρείται αυτό ο άνθρωπο ότι είναι πλούσιο. Εκεί καταντήσαμε. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία καλά. στο Δελτίο. Εμεί κυρίε και κύριοι να συνεχίσουμε, καθώ ε, να πάμε στην Ιταλία. Ε, είχαμε νέα τραγωδία με λεωφορείο που μετέφερε μαθητέ από την Ουγγαρία και προσέχουσε σε έναν πυλώνα και αμέσως ε, άρπαξε φωτιά. Ε, 16 παιδιά καήκαν ζωντανά μέσα στο λεωφορείο ενώ οι αρχές ακόμη δεν έχουν αποκλείσει ακόμα και το αν υπήρξε κάποια μηχανολογική βλάβη. Τουλάχιστον 16 νεαρά παιδιά σκοτώθηκαν όταν ένα ουγγρικό λεωφορείο που μετέφερε φίβου ηλικία από 14 μέχρι 18 ετών προσέκρουσε σε έναν πυλώνα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στι φλόγε. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια έξοδο του αυτοκινητοδρόμου Τζιβερόνα στη Βόρεια Ιταλία. Έχουν τραυματιστεί άλλα 39 άτομα που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία τη περιοχή, σύμφωνα με τι υπηρεσίε παροχή πρώτων βοηθειών. Η πυροσβεστική υπηρεσία από την πλευρά τη έγραψε στο Twitter ότι το λεωφορείο πήρε φωτιά και τόνισε ότι υπάρχουν πολλά θύματα. Όπω μετέδωσε η γερμανική Bild, πρόκειται για μαθητέ γυμνασίου σχολείου τη Βουδαπέστη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τη σχολική εκδρομή. Σύμφωνα με πληροφορίε του Ιταλικού τύπου, ο Γάλλο οδηγό μαζί με την οικογένειά του πιθανότατα να βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα. Πολλοί επιβάτε του οχήματο εξφανδονίστηκαν έξω από το λεωφορείο από τη σφοδρότητα τη σύγκρουση, ενώ άλλοι παγιδεύτηκαν μέσα την ώρα που το όχημα έπιασε φωτιά. Να πάμε και στο ξενοδοχείο, το οποίο καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα. Νέε ελπίδε από του διασώστε ανασύρθηκαν. Ε, άλλα τέσσερα άτομα από το εσωτερικό του ήταν δύο άντρε και δύο γυναίκε. Τέσσερι ακόμη άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερήπια του ξενοδοχείου Ριγκοπιάνο στην κεντρική Ιταλία, το οποίο καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα, ανακοίνωσε η Ιταλική πυροσβεστική. Περίπου 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ενώ περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονταν στο ξενοδοχείο την ώρα του δυστυχήματο. Δύο άνδρε και δύο γυναίκε ανασυρθήκαν από τα ερήπια του ξενοδοχείου μετά τι ολονύχτιε προσπάθειε των πυροσβεστών, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να εργάζονται πολύ αργά, καθώ υπάρχει φόβο να καταρρεύσουν κρυμμένοι θύλακε αέρα στο εσωτερικό του. Στι προηγούμενε ώρε διασώθηκαν τέσσερα παιδιά και μία γυναίκα, όμω δύο από του δέκα επιζώντε που εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι. Οι διασώσει μπορούν να του δουν χάρη σε ένα τηλεσκοπικό γεωτρυπανό. Ο Λούκα Κάρη, εκπρόσωπο πυροσβεστική, δήλωσε στο Reuters ότι από τα ερήπια ανασύρθηκαν τα πτώματα δύο γυναικών, ανεβάζοντα τον επιβεβαιωμένο αριθμό των νεκρών σε τέσσερι. Μια χιονοστιβάδα καταπλάκωσε το τετραόροφο ξενοδοχείο το βράδυ τη Τετάρτη, καταστρέφοντα το Λοσιέρο και διασπείροντα τα ερήπια σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων στην κοιλάδα του πάρκου Γκραν Σάσο. Και τελικά μέσα μετέδωσαν ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν ακούσει κι άλλε φωνέ στα ερήπια, όμω είναι δύσκολο να καθοριστεί από πού προέρχονται την πληροφορία αυτή δεν έχουν επιβεβαιώσει βέβαια οι διασώστες. Ο Κάρι πάντως τόνισε ότι τα συνεργεία θα συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι ότου εντοπιστούν όλοι οι αγνοούμενοι. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε να δούμε και την προγνωστική καιρού. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία τη Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Λίγε νεφώσει οι οποίε στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα είναι κατά τόπους αυξημένε. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική, νοτιοανατολική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά από βορείε διευθύνσει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρί αξιολογή μεταβολή παγκετό κατά τόπους στα βορεια υπηρετικά. Στην Αττική προβλέπονται λίγε νεφώσει, τοπικά αυξημένε. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έω 12 βαθμού Κελσίου. Στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσει, τοπικά αυξημένε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειε διευθύνσει 4 με 6 και στα δυτικά έω 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έω 13 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγε τοπικέ νεφώσεις που από το βράδυ θα αυξηθούν. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα πνουν από βόρειε διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά ω 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από μείον 2 έω 8 βαθμού Κελσίου. σε με αυτό κύριε και κύριοι. Ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στι πολύ ναι, Πολλού εμά από, από σκηνοθέτη, τεχνικού και δημοσιογράφου. Να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη Κυριακή.